πόσα πράγματα μπορείς να φτιάξεις με ένα καρπούζι, ολόκληρο καρπούζι, χωρίς να πετάξεις τίποτα. Δες ολόκληρο το βίντεο μας και θα το ανακαλύψεις μαζί μας. Γεια σας, γεια σας, γεια σας! Καλώς ορίσατε στο πρώτο επεισόδιο του Είμαστε Simple. Είμαι η Άντρη Καραντώνη και σήμερα θα σας δείξω τρόπους με τους οποίους μπορούμε να φάμε το καρπούζι. Την πατήχαν, όπως λέμε στα κυπριακά. Μπορούμε να πιούμε το καρπούζι μας, μπορούμε να ψήσουμε το καρπούζι μας και φυσικά να μην σπαταλήσουμε ούτε και τη φλούδα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μας αρέσει η παράδοσή μας και γιατί όχι να μην φτιάξουμε γλυκόν του κουταλιού καρπούζι. Το αγαπημένο σας και εμένα. Παίρνουμε τον τρίφτη μας, το γυρνάμε από την ανάποδη. Θα ξύσουμε τη φλούδα, τα κομματάκια θα τα βάλουμε στο ψυγείο και θα φτιάξουμε μετά το γλυκόν του κουταλιού μας. Πάμε! Λοιπόν, σιγά σιγά ολοκληρώνεται η διαδικασία. Τέλος. Λοιπόν, τώρα θα κόψουμε τις δύο άκριες του καρπουζιού μας και μετά θα το κόψουμε στη μέση. Οπα. Ονειρεμένο. Αυτά τα δύο κομματάκια είναι τα μόνα που θα πετάξουμε, η αλήθεια είναι. Και αυτό θα πάει στο ψυγείο. Οπ. Το επόμενο μας βήμα είναι να αποδογυρίσουμε το καρπουζάκι μας και θα προσπαθήσουμε να ελευθερώσουμε τη φλούδα. Είναι πολλά περήφανη και η μαμά μου και η γιαγιά μου που να δουν το βίντεο. Ελπίζω να πετύχουμε και τη γεύση. Όπως βλέπετε, έχουν μείνει κάποια υπολείμματα και επειδή θέλω να είμαστε τέλειοι ή να κάνουμε το τέλειο γλυκό του κουταγιού, θα τα καθαρίσουμε λίγο. Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι δεξιά, το δηλώνω ότι είμαι δεξιά, να είστε προσεκτικοί όταν θα βγάλετε τα υπολείμματα της φλούδας, γιατί έκοψε το δαχτυλούδι μου. Λοιπόν, πρέπει να αφαιρέσουμε και την ψύχα που έμεινε. Θα πάρουμε κουτάλι. Μην το διακινδύνευσετε με το μαχαίρι. Okay. Τα καθαρίσαμε και είναι πανέτοιμα να τα κόψουμε σε ορθογώνια για να τα βάλουμε στο ψυγείο μας. Τρουπ. Λοιπόν, για τη συνέχεια θα πάρουμε ένα λεμόνι, θα το στύψουμε. Οπ. Θα βάλουμε κρύο νερό και θα το αφήσουμε για 4 με 5 ώρες μέσα στο ψυγείο. Κρύο νεράκι. Έτοιμο να μπει στο ψυγείο, 4 με 5 ώρες και θα το επαναφέρουμε. Το καρπούζι μας που είχαμε αφήσει στην άκρη το φέραμε εδώ μπροστά μας και θα φτιάξουμε καρπουζάδα. Δροσιστική, υπέροχη. Έχουμε και το μίξερ μας, απολύτως φυσικά, το Silver Crest. Θα κόψουμε τα κομματάκια μας. Βάζουμε τα κομματάκια μας μέσα. Κλείνουμε το μίξερ μας καλά για να μπορεί να λειτουργήσει. Το βάζουμε σε ταχύτητα. Και είναι πανέτοιμη. Πάμε να τη σερβίρουμε ποτηράκι. Γυάλινο καλαμάκι και όχι πλαστικό φυσικά. Στην υγειά μας. Έφτασε η ώρα να φτιάξουμε σαλάτα με καρπούζι. Το ξέρω ότι δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ. Είναι η ευκαιρία σας σήμερα να δοκιμάσετε μαζί μου να τη φτιάξετε και να τη φάτε και θα με θυμηθείτε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε το καρπούζι μας. Θα κόψουμε σε μικρά κυβάκια το καρπούζι αρχικά. Νομίζω είναι αρκετό. Θα το βάλουμε στην άκρη και θα φέρουμε κοντά μας τον μπολ μας. Έχουμε τοποθετήσει στον μπολ μας τα φύλλα ρόκας που είναι και η βάση της σαλάτας μας. Θα χρειαστούμε μαϊντανό, lime, δεν είναι λεμόνι, chili και φυσικά φέτα νόμα από Λίτολ. Θα φέρω τη σανίδα μας για να βάλουμε τα κομματάκια του καρπουζιού μέσα στον μπολ μας. Τέλεια. Πάμε να κόψουμε τον μαϊντανό μας. Βάζουμε στη σαλατίτσα μας. Συνεχίζουμε με το lime μας. Το στίβουμε μέσα στο σαλατίτσα μας. Είναι γλυκό το καρπούζι και φέρνει οξύτητα στη σαλάτα μας το lime. Συνεχίζουμε με τη φετουλίτσα μας. Εντάξει, από στήσιμο δεν το έχω και πολύ. Και συνεχίζουμε με το chili μας. Θα δώσει κι άλλο χρώμα στη σαλάτα μας το chili. Προσοχή μετά, μην τρίψετε τα μάτια σας. Το αλατάκι μας. Τέλειο! Το πιπεράκι μας. Σε άλλον επίπεδο. Και πάμε να βάλουμε το ελαιόλαδό μας. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο στη σαλατίτσα μας. Βάζουμε και το βαλσάμικό μας. Και μας απομένει μόνο το ξύσμα από το lime. Και είναι πανέτοιμη η σαλατίτσα μας. Εξαιρετική, απίθανη.
Μυρίζει καλοκαίρι, τώρα να είσαι σε ένα ελληνικό νησί, να τρως τη σαλατίτσα σου και να γναντεύεις στο πέλαγος. Συγκλονιστική, απίστευτη, απίθανη. Μπράβο μου. Δοκιμάστε την κι εσείς. Είμαι σίγουρη ότι δεν έχετε σκεφτεί ποτέ ότι μπορείτε να ψήσετε το καρπούζι. Ναι, θα το ψήσουμε σήμερα στο βίντεο μας. Θέλω να το παρακολουθήσετε. Είναι αυτό που μας είχε μείνει από πριν. Το φέραμε, θα το κόψουμε σε κομμάτια. Θα το βάλουμε στο φούρνο σε ψηλή θερμοκρασία. 3 λεπτάκια και θα το σερβίρουμε με τι άλλο, με χαλουμάκι. Πάμε να το φτιάξουμε. Θα κόψουμε τώρα από τη μία λωριδίτσα. Και επειδή θέλουμε να είναι τριγωνάκια, να κάνουμε και γεωμετρία δαμε, στη σχάρα μας, τσουπ, τσουπ, τσουπ. Όπως σας είπα, έχουμε προθερμάνει το φούρνο μας σε ψηλή θερμοκρασία και πάμε να το τοποθετήσουμε για 3 λεπτάκια. Έτοιμο και το τελευταίο κομμάτι το σερβίρουμε. Βλέπετε τι χρώμα έχει πάρει το καρπουζάκι μας και πάμε να κόψουμε και το χαλούμι μας. Και πάμε να βάλουμε και λίγο ελαιόλαδο. Βουαλά, ψητό καρπούζι στο φούρνο, γιατί το καρπούζι ψήνεται. Παγώσαμε για 5 ώρες τις φλούδες καρπουζιού μας στο ψυγείο, τις σουρώσαμε και είναι πανέτοιμες για να γίνουν γλυκόν του κουταγιού. Έφτασε αυτή η ιερή στιγμή. Λοιπόν, βάζουμε πρώτα τις φλούδες μας στην κατσαρόλα μας. Μετά παίρνουμε τη ζάχαρη. Μια χαρά, το μισό θα βάλουμε. Βάζουμε και λίγο δέντρο λιβανό, σε όσους αρέσει φυσικά, γιατί έχει έντονη μυρωδιά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Έτοιμο το γλυκό μας να μπει στη φωτιά. Δεν το βάζουμε σε πολύ δυνατή φωτιά, για να μην μας αρπάξει. Το αφήνουμε για 50 περίπου λεπτά και το ανακατεύουμε αναταχτά χρονικά διαστήματα. Έχουν περάσει τα 50 λεπτά, έχουμε αποσύρει το γλυκό μας από τη φωτιά. Μας απομένει να βάλουμε λίγο εκχύλισμα βανιλιάς. Βάλαμε τη βανίλια μας και τώρα θα βάλουμε το λεμόνι μας. Περίπου 3 κουταλάκια της σούπας, μια χαρά. Το λεμόνι το βάζουμε για να μην κρυσταλώσει η ζάχαρη μας. Το αφήνουμε να κρυώσει για να το μεταφέρουμε στο γυαλίνο κουτάκι μας. Και φυσικά θα είσαστε όλοι πανέτοιμοι και πανέτοιμες να κεράσετε τους καλεσμένους σας σπιτικό γλυκό καρπουζιού από τα χεράκια σας. Απίστευτο και όμως αληθινό, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. 4 προτάσεις για το πώς μπορείτε να φτιάξετε καρπούζι στο σπίτι. Αν τα κατάφερα εγώ, μπορείτε και εσείς, δοκιμάστε τα. Είναι πανεύκολες οι προτάσεις που σας δώσαμε. Το μόνο που θέλω να κάνετε τώρα εσείς είναι να μπείτε στο κανάλι της Little Cyprus στο YouTube, να κάνετε εγγραφή, να κάνετε like, να κάνετε comments κάτω από τα βίντεο μας και να ξέρετε ότι έρχονται και άλλα επεισόδια. Είμαστε simple. Μείνετε συντονισμένοι.